Γεια σας, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Ελάτε να κάνουμε συντροφιά και να περάσουμε λίγη ώρα ευχάριστα με μια νέα δημιουργία. Γεια σας φίλες μου. Σήμερα σας έχω ευκολάκι, γρηγοράκι και ένα κουκλί. Μία εύκολη, πανεύκολη και λίγο ιδιαίτερη καθημερινή tote bag. Προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ, θεωρώ ότι είναι πολύ εύχρηστη. Είναι πάρα πολύ εύκολη και θα ευχαριστηθείτε να την δημιουργήσετε. Αποτελείται από δύο εξάπλευρα κομμάτια και ένα τετράγωνο που είναι η βάση της. Θα σας δείξω πώς κάνουμε το εξάπλευρο και το τετράγωνο. Το τετράγωνο έχει μία μικρή διαφορά από το εξάπλευρο στον τρόπο του και από εκεί και μετά θα την ενώσουμε μαζί, όπως βλέπετε ότι είναι εδώ στημένη. Θα την ενώσουμε μαζί, όπως βλέπετε ότι την έχω στήσει εδώ και θα μετρήσουμε τις διαστάσεις για να δείτε αν θέλετε να κάνετε μεγαλύτερα τα κομμάτια σας ή μικρότερα. Από εκεί και μετά εγώ θα την ολοκληρώσω βάζοντας το χεράκι που θέλω να βάλω. Μπορείτε να βάλετε τη φαντασία σας να δουλέψει, να κάνετε ένα πλεκτό, να βάλετε δερμάτινο χεράκι. Εγώ λέω να βάλω μια χοντρή μεγάλη αλυσίδα. Θα προσαρμόσω εδώ κρίκους γιατί θεωρώ ότι πάντα είναι πιο σταθερό και μου αρέσει και πιο πολύ από το να πηγαίνω και απλά να περνάω κρίκους στο πλεκτό μου. Θα βάλω τη φόδρα και μαγνητάκι για να κλείνει σε αυτό το σημείο. Έχω πάρει ένα απλό μακραμέ χοντρό νήμα, το Ανατόλια. Είναι μακραμέ, αλλά είναι λίγο πιο χοντρό. Το πλέκω με βελονάκι νούμερο 4 και πάμε να δούμε πρώτα πώς ξεκινάει το εξάπλευρο. Το μαγικό κύκλο. Με το μαγικό κύκλο θα ξεκινήσουμε. Και στο μαγικό κύκλο κάνουμε το πρώτο μας ποδαράκι. Και άλλο ένα. Ξεκινάμε με σετάκια από δύο ποδαράκια που χωρίζονται ανάμεσά τους με δύο αλυσίδες. Το επόμενο. Ένα ποδαράκι. Δύο ποδαράκια. Δύο αλυσίδες στον αέρα. Πάμε για το επόμενο. Ένα ποδαράκι. Δύο ποδαράκια. Δύο αλυσίδες τα χωρίζουνε. Έχω κάνει 1, 2, 3, 4, 5, θέλω άλλο ένα. 6 σετ των 2 χρειαζόμαστε στο μαγικό κύκλο. Έκανα και το τελευταίο μου σετάκι, 2 αλυσίδες στον αέρα. Κλείνω πολύ καλά το μαγικό μου κύκλο. Και πάω και μπαίνω με βουβό στο πρώτο ποδαράκι που δημιούργησα, την ουρά από το μαγικό κύκλο, εγώ την μπλέκω μέσα για να μην έχω να στερεώνω μετά. Σηκώνω ποδαράκι, 2-3 αλυσίδες, ποδαράκι στο ποδαράκι και πάμε για να μπούμε στο κενό που εδώ γίνεται η αύξηση και είναι ένα ποδαράκι μέσα στο κενό. 2 αλυσίδες στον αέρα, άλλο ένα ποδαράκι μέσα στο κενό. Στην από κάτω σειρά έχω 2 ποδαράκια, 2 θα πλέξω και τώρα πάνω τους. Ποδαράκι μέσα στο κενό μας για να γίνει η αύξηση. 2 αλυσίδες στον αέρα, ποδαράκι μέσα στο κενό. 2 ποδαράκια έχω, 2 θα πλέξω επάνω τους. Μέσα στο κενό το ποδαράκι μου
δύο αλυσίδες στον αέρα, μέσα στο κενό το δεύτερο ποδαράκι. Όσα ποδαράκια έχω στην από κάτω σειρά τόσα πλέκω. Μέσα στο κενό. Δύο αλυσίδες στον αέρα, η γωνία μου. Πάνω στα ποδαράκια μου. Μέσα στο κενό, πάλι στο κενό, τα ποδαράκια της από κάτω σειράς, μέσα στο κενό. Εδώ έχω ξεκινήσει με ποδαράκι, άρα χρωστάω δύο αλυσίδες στον αέρα, ένα ποδαράκι μέσα στο κενό και πάω και κλείνω με βουβό στο πρώτο μου ποδαράκι. Τρεις αλυσίδες στον αέρα γιατί σηκώνω το πρώτο μου ποδαράκι και συνεχίζω κανονικά. Ό,τι σας έδειξα στην πρώτη σειρά συνεχίζουμε συνέχεια. Όσα ποδαράκια έχουμε στις πλευρές μας τα πλέκουμε κανονικά, συν μέσα στη γωνία μας από δύο ακόμα, με δύο αλυσίδες στον αέρα. Επαναλαμβάνοντας αυτή τη σειρά, συνεχίζουμε ώστε να μεγαλώσουμε το εξάπλευρό μας, δημιουργώντας τις πλευρές και τις γωνίες, τις μύτες μας. Ξεκινήσαμε με 2, γίνανε 4, 6, 8, 10, 12, έτσι προχωράει, όλες οι πλευρές θα είναι ίσες, οι γωνίτσες μας πολύ όμορφες και στρωτές. Προχωράμε λοιπόν και κάνουμε σειρές μέχρι να μας ικανοποιεί το μέγεθος. Εδώ το έχω κρατήσει για να σας δείξω το κλείσιμο άλλη μια φορά. Έχω φτάσει στο τελευταίο ποδαράκι, τραβάω το νήμα έξω, μπαίνω στο πρώτο ποδαράκι που ξεκίνησα τη σειρά, πάνω, στη θηλιά, φέρνω το νήμα πίσω, μπαίνω από κάτω προς τα πάνω στο τελευταίο ποδαράκι που δημιούργησα και φέρνω πάλι το νήμα πίσω. Έχω κάνει ένα πολύ ωραίο αόρατο κλείσιμο και το νήμα αυτό θα το στερεώσω με βελόνα από πίσω. Εγώ έχω κάνει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 σειρές. Αυτή τη στιγμή είναι στα 37 εκατοστά. Τα 37 εκατοστά θα είναι και το ύψος της τσάντας μου. Γιατί το εξάπλευρο το διπλώνουμε έτσι και αυτό εδώ είναι όλη η πλευρά της τσάντας μου. Το φάρδος της τσάντας μου θα είναι ο
πόσο είναι αυτό 17 εκατοστά επί 2, γιατί θα κάνουμε άλλο ένα τέτοιο κομμάτι. Άρα το φάρδος της τσάντας μου θα είναι 34 εκατοστά. 34 το φάρδος και όσο είναι το ύψος είπαμε, 38. Άρα, για να καταλάβετε τι μέγεθος θέλετε να την κάνετε την τσάντα σας, όταν θα έχετε προχωρήσει το εξάπλευρό σας, θα το μετρήσετε. Θα ξέρετε ότι αυτό όλο εδώ, από μύτη σε μύτη, θα είναι το ύψος της τσάντας σας και αυτό εδώ θα είναι το φάρδος επί 2 φορές. Μπορεί να θέλετε να σταματήσετε νωρίτερα και να την κάνετε πιο μικρή, μπορεί να θέλετε και να τη μεγαλώσετε. Αφού λοιπόν κάνουμε τα δύο αυτά εξάπλευρα, τα αφήνουμε στην άκρη για να δημιουργήσουμε τον πάτο μας. Ξεκινάμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, κάνοντας το μαγικό κύκλο και μέσα πλέκοντας σετάκια των δύο, αλλά θέλουμε μόνο 4 σετάκια. 1, 2, 3, 4, τις δύο λυσίδες που χρειαζόμαστε για να τα ενώσουμε, σφίγγουμε καλά το μαγικό κύκλο, πάμε και ενώνουμε με βουβό. Και έχουμε δημιουργήσει ένα τετράγωνο αυτή τη φορά. Το πλέκουμε με τον ίδιο τρόπο, με μία μικρή διαφορά. Πλέκουμε όσα ποδαράκια έχει από κάτω σειρά και μέσα στις γωνίες μας πλέκουμε από 2 και 2. Δύο ποδαράκια μπαίνοντας, δύο αλυσίδες στον αέρα, δύο ποδαράκια βγαίνοντας. Πόσα ποδαράκια έχει από κάτω σειρά μου? Δύο αυτή η συγκεκριμένη. Δύο θα πλέξω πάνω και μπαίνω σε γωνία που θα κάνω δύο μπαίνοντας, δύο αλυσίδες στον αέρα, δύο βγαίνοντας. Δύο ποδαράκια, γιατί δύο έχει από κάτω σειρά, μπαίνω σε γωνία. Δύο μπαίνοντας, δύο βγαίνοντας. Δύο αλυσίδες στον αέρα και άλλα δύο. Έφτασα στη τελευταία γωνία, κλείνω με βουβό και σηκώνω το πρώτο μου ποδαράκι αυτής της σειράς. Λοιπόν, ίδιος είναι ο τρόπος όπως κάναμε το εξάπλευρο, με τη διαφορά ότι εδώ είναι τετράπλευρο και κάνουμε από 2 και 2 σε κάθε γωνία. Ξεκίνησα με 2, η δεύτερη σειρά μου ήταν 2, 4, 6, η επόμενη σειρά μου θα είναι 10. Η επόμενη 14, γιατί προσθέτω από 2 πόντους δεξιά και αριστερά. Για πόσο το κάνουμε αυτό? Όταν διπλώνουμε την τσάντα μας, όταν θα διπλώσουμε τα κομμάτια μας, αυτό το τετράγωνο είναι αυτό που θα έρθει και θα μπει εδώ για να δημιουργήσει τον πάτο. Άρα η πλευρά του τετραγώνου πρέπει να είναι ακριβώς η ίδια πόντη με τη μία πλευρά από το εξάπλευρο. Εγώ ας πούμε εδώ είχα, παράδειγμα εγώ, τελείωσα με 26 ποδαράκια σε κάθε πλευρά μου. Έκανα το τετράγωνό μου μέχρι να φτάσω ακριβώς 26 ποδαράκια στην πλευρά αυτή. Προσθέτουμε από 2 γιατί θέλουμε να γίνει μικρότερο το τετράγωνο. Εάν το πηγαίναμε όπως πάμε το εξάπλευρο, δεν θα έστρωνε έτσι, κάνει μια περίεργη κοιλιά, τραβάει δηλαδή. Θα ήταν κάπως έτσι. Και θα γινόταν πολύ μεγάλο. Εμάς μας ενδιαφέρει πολύ σύντομα να φτάσουμε αυτούς εδώ τους πόντους. Αφού λοιπόν δημιουργήσουμε και το τετράγωνό μας, πάμε να ενώσουμε την τσάντα μας. Τα κομμάτια μας από την ανάποδη πλευρά. Και τα τρία κομμάτια από την ανάποδη.
Παίρνουμε το νήμα και πάμε και μπαίνουμε μέσα στα δύο αυτά κενά. Όχι. Πάμε και μπαίνουμε στη μία από τις δύο αλυσίδες στον αέρα, την πιο κοντινή στην πλευρά μας. Και ενώνουμε νέο νήμα. Η πρώτη μου αλυσίδα, για να το σταθεροποιήσω, και πιάνοντας πόντο-πόντο τις δύο εξωτερικές θηλιές, αυτή που είναι κοντά μου και αυτή που είναι μακριά μου, αφήνω τις δύο μέσα ελεύθερες, πλέκω βουβά. Με αυτόν τον τρόπο έχω από τη μέσα πλευρά μία πολύ ωραία ένωση. Και κάνω βουβά για να μου γίνει εδώ επίπεδη. Να μην πετάει εδώ η σειρά με τα άριχτα. Έχω ακριβώς ίδιους πόντους στις πλευρές μου, άρα πηγαίνοντας πόντο-πόντο, θα κάνω μια ολόησια ένωση. Μέχρι να φτάσω εδώ στη γωνία. Έφτασα στο τέλος της σειράς. Μου έχει μείνει η γωνία που είναι από δύο αλυσίδες στον αέρα. Σε αυτό το σημείο πάω και φέρνω τον πάτο της τσάντας μου, τη γωνία, και περνάω από την πρώτη αλυσίδα από εδώ και από την, από την ίδια αλυσίδα από αυτή την πλευρά, από τον πάτο, και ενώνω με βουβό. Από αυτό το κομμάτι δεν την έπιασα την αλυσίδα, γιατί θα την πιάσω όταν θα γυρίσω από αυτή την πλευρά του πάτου. Στρίβω τώρα το πλεκτό μου και συνεχίζω και ενώνω την άλλη πλευρά με τον πάτο, με την τετράγωνη, την πλευρά του τετράγωνου. Συνεχίζω μέχρι τη γωνία να στρίψω πίσω και να φτάσω σε αυτό το κομμάτι που εδώ θα τα ξαναπούμε. Ένωσα όλη την πλευρά αυτή του πάτου και έχω φτάσει μέχρι τη γωνία που έχω πιάσει πάλι μόνο τις δύο πρώτες αλυσίδες που αποτελούν τη γωνία μας. Και από εδώ θα συνεχίσω με αυτή την πλευρά. Άρα θα πάω και θα πιάσω τη δεύτερη αλυσίδα με τη δεύτερη αυτής της γωνίας. Όχι, θα πιάσω και τις δύο. Λοιπόν, τη δεύτερη από αυτή την πλευρά με τη δεύτερη αλυσίδα του πάτου. Συνεχίζω. Πόντο, πόντο, βουβά. Μέχρι να πάω γύρω γύρω και να ξαναφτάσω
στο σημείο που ξεκίνησα. Φτάνοντας στην τελευταία θηλιά που έχω προς ένωση, θα κόψω τον ύμα μου. Αυτές όλες οι κλωστές είναι αυτές που θα στερεώσω. Και γυρίζω πλευρά γιατί μου έχει μείνει μόνο αυτή. Θα την ξεκινήσω από κάτω προς τα πάνω, γιατί θέλω να βγω εδώ που θα κάνω δουλίτσα στο πάνω μέρος. Τελευταίος πόντος, ενώνω μέχρι και την πρώτη αλυσίδα με την πρώτη από τη γωνία και εδώ έχω τελειώσει. Τραβάω το νήμα μου για να μου ξυλωθεί και κανονικά αφού στερεώσω τις κλωστές γυρνάω την τσάντα μου από την καλή. Οι ενώσεις μου είναι πάρα πολύ όμορφες. Και πάμε για το τελευταίο βήμα, που εγώ προσωπικά, επειδή χρησιμοποιώ τους κρίκους D, θέλω να τους προσαρμόσω σε αυτό το σημείο. Έτσι κι αλλιώς θέλω να κάνω μία σειρά από άριχτα για να δέσω πάνω το κομμάτι της τσάντας. Κανονικά στο ποδαράκι μου, άριχτο. Αν έχετε σκοπό να βάλετε ένα δερμάτινο χερούλι να ράψετε πάνω, αυτό το βήμα θα το παραλείψετε. Εγώ όμως βάζω τον κρίκο μου. Πάω και πιάνω κανονικά τον πόντο μου και κάνω ένα άριχτο, δύο άριχτα στον ίδιο πόντο. Στο κενό. Ένα. Δύο άριχτα. Στο πρώτο ποδαράκι. Ένα. Δύο άριχτα στον ίδιο πόντο. Με αυτόν τον τρόπο έχω σταθεροποιήσει αρκετά και με αρκετά άριχτα τον κρίκο και συνεχίζω τώρα κανονικά μέχρι να φτάσω στην άλλη μητούλα που είναι να τον προσαρμόσω. Εάν λοιπόν δεν βάλετε κρίκο, δεν θέλετε να προσαρμόσετε πάνω κρίκο, απλά κάντε μία-δύο σειρές άριχτα. Πόσες σας καλύπτουν εσάς για να σταθεροποιηθεί το πάνω κομμάτι, να δέσει πιο όμορφα και έχετε τελειώσει. Έχω φτάσει στο κενό και κάνω ένα άριχτο στο κενό και άλλο ένα στο επόμενο.
Εδώ στο κέντρο δεν έκανα άριχτο γιατί θέλω να τη δέσω όμορφα, να τη σταθεροποιήσω. Και συνεχίζω. Έτοιμη, ενωμένη, έχω στερεώσει εσωτερικά όλες μου τις κλωστές και όσο για τη φόδρα, ήταν ακόμα πιο εύκολο από ότι ήταν το πλέξιμο αυτής της τσάντας. Να σας πω εγώ τι έκανα. Δίπλωσα τη φόδρα που ήθελα να βάλω, το κάτω σημείο κλειστό. Πάνω στο ύφασμά μου λοιπόν έβαλα την τσάντα μου, σχεδίασα γύρω γύρω και άφησα και ένα περιθώριο για να κάνω την ένωση επάνω τις μύτες, τις έχω ανοίξει για να μπορώ να τις γυρίσω προς τα μέσα και αφού τη σχεδίασα την έκοψα και τώρα θα πάω και θα κάνω γαζί από αυτή την πλευρά και από αυτή την πλευρά, θα φορέσω φούστα μέσα στην τσάντα μου και αυτά θα τα γυρίσω και θα τα ράψω με το χέρι. Θα βάλω και τσεπάκια εδώ πέρα, ξέχασα να σας πω, θα βάλω και τα τσεπάκια μου εδώ, όποια φίλη μπορεί ας το κάνει. Αυτό ήτανε. Θα σας τη δείξω έτοιμη, φωτογραφημένη, θεωρώ ότι είναι μια πανεύκολα αλλά πολύ όμορφη τσάντα. Το χρώμα τώρα είναι άκρος καλοκαιρινό, θα μου άρεσε όμως πάρα πολύ και σε μια πιο χειμωνιάτικη. Ελπίζω να δω τα σχέδιά σας στην ομάδα στο Facebook, στην ομάδα του The Crochet και να συζητήσουμε μαζί ό,τι απορίες έχετε. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.